Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Super B. Σαρώνει τη χώρα το τέταρτο κύμα της πανδημίας. Πάνω από 6.000 κρούσματα τις τελευταίες 24 ώρες. Δραματικά δεδομένα σε ό,τι αφορά τους θανάτους. 70 συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο 24ωρο. Πάνω από 16.000 εν συνόλο έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή της πανδημίας έως και σήμερα. Σε ό,τι αφορά τους διασωληνωμένους, έχουμε 530 άτομα στις μονάδες εντατικής θεραπείας και ξέρουμε άπαντες ότι υφίσταται πρόβλημα. Δεν υπάρχουν πολλά κρεβάτια στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας. Είναι πεπερασμένος ο αριθμός με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δυτική Ελλάδα. Δυτική Ελλάδα, ξεκινώντας από την Αχαΐα, 206 τα κρούσματα των τελευταίων 24 ωρών. Ψηλά ο νομός της Αχαΐας σε ό,τι αφορά τα κρούσματα. Ο προβληματισμός είναι εύλογος. Παραμένει για δεύτερη εβδομάδα η Αχαΐα στο βαθύ κόκκινο. Η γειτονική Ετωλακαρνανία, 123 τα κρούσματα. Εν αντιθέσει με την Ηλία που μόλις 22 κρούσματα και σήμερα. Πάει καλά, μπορεί να πει κανείς, συνεχώς είναι διψήφιος ο αριθμός στην γειτονική Ηλία. Να και πάμε τώρα στα νέα μέτρα, τα οποία τέθηκαν σε ισχύ από τις 6 σήμερα το πρωί και θα μας πεις πώς εισερχόμεθα σε καταστήματα τροφίμων, σε λιανεμπόριο, σε φαρμακεία και ούτω καθεξής. Δημοσιεύτηκε, Δημήτρη, τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Σάββατο στην εφημερίδα της κυβέρνησης κοινή υπουργική απόφαση που ορίζει ότι από σήμερα στις 6 το πρωί ως την 22 Νοεμβρίου στις 6 θα ισχύσει η τήρηση αποστάσεων και παρουσίαση ενός ατόμου ανά 9 τετραγωνικά μέτρα στα καταστήματα τροφίμων. Σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνη, κρεοπολία, ιχθυοπολία, ζαχαροπλαστεία, κάβες. Στο πλαίσιο των μέτρων κατά της διασποράς του νέου κορονοϊού. Για το λιανεμπόριο, τα κομμωτήρια κλπ. Συνεχίζει να ισχύει ότι οι πελάτες εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο στο κατάστημα πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης ή βεβαίως αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για το νέο κορονοϊό. Οι ανήλικοι ηλικίας 4 έως 17 ετών μπορούν να προσκομίζουν εναλλακτικά δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου self-test. Ειδικά για τις υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ, ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών, προβλέπεται η ανάπτυξη διαχωριστικού πετάσματος από plexiglass, Δημήτρη. Έτσι ακριβώς και νομίζω άργησαν. Έπρεπε εδώ και κάμποσες μέρες, από όταν δηλαδή τα κρούσματα εκτοξεύτηκαν σε 7-8.000 και πλέον, όφειλαν να καταλάβουν οι λοιμοξιολόγοι, οι ειδικοί επιστήμονες στην Εθνική Επιτροπή ότι δεν γίνεται στα σούπερ μάρκετ να μην κολλάει, αλλά στο μαγαζάκι της γειτονιάς να υφίσταται πρόβλημα και να πρέπει να επιδεικνύουν πιστοποιητικό είτε εμβολιασμού είτε rapid test οι πελάτες. Ποτέ όμως δεν είναι αργά, το μέτρο αυτό ετέθη σε ισχύ για 2 εβδομάδες. Βλέπουμε τώρα από εδώ και στο εξής αν αυτό προσφέρει ως μέτρο περιορισμού εισόδου σε καταστήματα μαζικά μπουλουκιδών, δηλαδή Μαριλένα. Οι έλεγχοι πάντως στην εστίαση και αναψυχή καλά κρατούν, χιλιάδες διενεργήθησαν ανά την επικράτεια, στην Αχαΐα μάλιστα που είχαμε κάμποσους ελέγχους σε 3 μαγαζιά, επευλήθη λουκέτο 15 ημερών και τσουχτερό πρόστιμο, θα μας πεις λεπτομέρειες. Πράγματι, Δημήτρη, από την Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, από τις 6 π.μ. του περασμένου Σαββάτου μέχρι και τις 6 π.μ. της Παρασκευής, διενεργήθηκαν συνολικά 4.398 έλεγχοι, από τους οποίους οι 3 αφορούσαν παραβάσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατά τις οποίες επιδόθηκαν διοικητικά πρόστιμα 35.000 ευρώ. Επιπλέον, βεβαιώθηκαν συνολικά 128 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας, από τις οποίες 46 από εργαζόμενους και πελάτες καταστημάτων και 82 παραβάσεις από πεζούς και επιβάτες οδηγούς οχημάτων.
Από την έναρξη των νέων μέτρων στις 6 Νοεμβρίου έχουν ήδη επιβληθεί πρόστιμα και λουκέτο σε 3 καταστήματα. Ένα σε χωριό των Καλαβρίτων και 2 στην Πάτρα, στα οποία επιβλήθηκε 15ήμερο λουκέτο για παραβίαση των μέτρων πρόληψης ασθενειών, Δημήτρη. Έτσι ακριβώς, και περνάμε σε ένα περιστατικό που προβληματίζει, διότι εδώ μιλάμε για την αποθέωση της ανευθυνότητας μεσούς της πανδημίας με συμπολίτη μας, ο οποίος τι έκανε. Πες μας, Μαριλένα, διότι είναι απίστευτο αυτό το περιστατικό. Είχε κορονοϊό, έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων του τον κίνδυνο που θα μπορούσε να διασπείρει στην κοινότητα, και πες μας την ιστορία του και πώς τον τσάκωσαν λαϊκιστή, να το πω. Μιλάμε, Δημήτρη, για απίστευτο περιστατικό μεγάλης ανευθυνότητας. Συγκεκριμένα, πατρινός ο οποίος ήταν σε γνώση του θετικός στον κορονοϊό, τριγυρνούσε σε υπηρεσίες για να πάρει το γνήσιο της υπογραφής του. Το περιστατικό έγινε στις αρχές της εβδομάδας και ο άνδρας εντοπίστηκε χάρη στην επιμονή και τον εξαντλητικό έλεγχο στον οποίο προέβησαν οι υπάλληλοι του ΚΕΠ Παραλίας. Πιο συγκεκριμένα, όταν του ζητήθηκε να επιδείξει αρνητικό rapid test, επέδειξε εκείνο του γιού του, ο οποίος ήταν αρνητικός. Όμως, οι υπάλληλοι επέμειναν και του ζήτησαν τον άμκα του, τον οποίο δήλωσε πως δεν θυμόταν, και στη συνέχεια στην αστυνομική του ταυτότητα, την οποία επέδειξε. Έτσι, αφενός προέκυψε πως το τεστ που προσκόμισε δεν ήταν δικό του, και στη συνέχεια, μέσω των συστημάτων του ΚΕΠ, πως την ίδια ημέρα είχε κάνει και ο ίδιος rapid test, το οποίο ήταν θετικό. Αμέσως ενημερώθηκε η αρμόδια αντιδήμαρχος, η οποία με τη σειρά της ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές, ενώ ο άνδρας απομακρύνθηκε από το ΚΕΠ, Δημήτρη. Έτσι, δεν είναι μόνο άξιο προβληματισμού αυτό το περιστατικό, είναι ενδεικτικό για το γεγονός ότι κάποιοι συμπολίτες κινούνται εντελώς ανεύθυνα να κολλήσουν το διπλανό τους, δεν τρέχει τίποτα, το υγειονομικό πρωτόκολλο είναι ένα παιχνίδι και αυτός μπορεί να κυκλοφορεί ανέτος και να σκορπά δεξιά-αριστερά τον ιό, ο οποίος ως γνωστόν είναι θανατηφόρος. Πάνω από 16.000 πολίτες ανά την επικράτεια έχουν χάσει τη ζωή τους. Μαριλένα, θα τα πούμε σε λίγο με τις λοιπές ειδήσεις από την επικαιρότητα. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στο σχεδιασμό για νέα μέτρα έως και το Δεκέμβρη, διότι τον τελευταίο μήνα του έτους ο κύριος Πέτσας διατείνεται ότι θα έχουμε υποχώρηση των κρουσμάτων σε ημερήσια βάση. Τις προτάσεις ειδικών, μεταξύ των οποίων την απαγόρευση εισόδου των ανεμβολίαστων χωρίς τεστ παντού ή το να ληφθούν μέτρα τώρα για να σωθούν τα Χριστούγεννα, σχολίασε ο Στέλιος Πέτσας. Όπως είπε, πάντα ακούμε τη γνώμη των ειδικών και λαμβάνουμε τις αποφάσεις μας. Τα νούμερα μας δείχνουν το δρόμο και τα νούμερα δείχνουν ότι είμαστε σε μάλλον καλό δρόμο, τουλάχιστον τα νούμερα των ανεμβολιασμών που έχουν αυξηθεί τις τελευταίες 2 εβδομάδες. Έχουν σταθεροποιηθεί πάνω από τις 55.000 ορισμένες ημέρες. Σύμφωνα με τον ίδιο, γίνεται μάχη για την τρίτη δόση για να ανακόψουμε την πορεία της πανδημίας. Κατά τη γνώμη μου, δεν έχει ξεφύγει η πανδημία. Τα νούμερα που βλέπουμε τώρα σε κρούσματα τα είχαμε προβλέψει από το καλοκαίρι. Λέγαμε για την πανδημία των ανεμβολίαστων. Παρακαλώ όλους να θωρακίσουν τον εαυτό τους. Οι άνθρωποι που δεν ήθελαν να εμβολιαστούν θα έπρεπε να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Αναφερόμενος στην πορεία της πανδημίας και τα Χριστούγεννα, ο κύριος Πέτσας είπε ότι πιστεύω, όπως βλέπω τα νούμερα, ότι από τον Δεκέμβριο θα έχουμε απότομη πτώση των κρουσμάτων. Για τις γιορτές δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πάρουμε περισσότερα μέτρα. Οι περιορισμοί που υφίστανται τώρα δεν θα έρθουν τα Χριστούγεννα. Τα μέτρα αφορούν κυρίως τους ανεμβολίαστους. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ενός νέου lockdown, ο ίδιος σημείωσε ότι σιγά σιγά, με τόσα πολλά κρούσματα, υπάρχει μια παράπλευρη απώλεια. Το ΕΣΥ δεν μπορεί να προχωρήσει σε προγραμματισμένα χειρουργεία. Ευτυχώς έχουμε τη δυνατότητα στην Ελλάδα να αναπτύσσουμε και ιδιωτικές κλίνες όπου χρειάζεται και να εμπλουτίσουμε το δημόσιο σύστημα με συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε έτσι. Σχετικά με την επέκταση της υποχρεωτικότητας, ο κύριος Πέτσας τόνισε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σκέψη για επέκταση της υποχρεωτικότητας. Δούλεψε εκεί που εφαρμόστηκε, αλλά τώρα την έχουμε αφήσει στην άκρη. Τα ποσοστά εμβολιασμού είναι αρκετά ψηλά, σε υπηρεσίες πρώτης γραμμής δεν βλέπουμε την ανάγκη επέκτασης υποχρεωτικότητας. Η εστίαση με τα μέτρα που έχουν υπαρθεί το τελευταίο διάστημα έχει θωρακιστεί αρκετά. Πάμε να μιλήσουμε για το θέμα αυτό, για την αύξηση των κρουσμάτων, για τον
εύλογο προβληματισμό που υφίσταται από το ποσοστό των ανεμβολίαστων στη χώρα, το οποίο κρίνεται λογικά μεγάλο. Έχω κοντά μου μέσω Skype τη γνωστή πνευμονολόγο Ασημίνα Ζανιά, με την οποία θα μιλήσουμε για αυτά τα θέματα. Μπορούμε να τη δούμε την κυρία Ζανιά από το Control. Καλησπέρα, κυρία Ζανιά. Καλησπέρα σας. Τι βλέπετε, υπάρχει ένας εύλογος προβληματισμός, αυτό που προείπα στον πρόλογό μου. Πολλοί κόσμος αρνείται ακόμα και τώρα που έχουμε 6, 7, 8 χιλιάδες κρούσματα την ημέρα να εμβολιαστεί για ποικίλους λόγους. Άλλοι από φόβο, άλλοι από ιδεολογικό υπόβαθρο ενάντια στα εμβόλια και άλλοι δεν ξέρω και εγώ από τι. Πώς το εκλαμβάνετε εσείς ως ειδικός, ως πνευμονολόγος? Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω που είμαι σήμερα στο δελτίο σας. Κύριε Χωρίτο, πρέπει να δούμε και λίγο τα πράγματα από τη σκοπιά την ορθή. Δηλαδή, τι εννοώ. Γιατί φτάσαμε να έχουμε ένα από τα πιο υψηλά ποσοστά ανεμβολιάστων πολιτών στη χώρα μας? Αν δεν απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, δεν θα πείσουμε και τον κόσμο να εμβολιαστεί. Έγιναν λάθη. Αν δεν τα παραδεχτούμε, δεν θα τα διορθώσουμε. Έγιναν λάθη στην επικοινωνία, έγιναν λάθη από εμάς τους γιατρούς, στο πώς μεταφέραμε τη γνώση και ένα όπλο που έφερε η επιστήμη στα χέρια μας για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Άρα πρέπει να καταλάβουμε ότι στον κόσμο πρέπει να μιλήσουμε με επιχειρήματα και όχι με αποκλεισμούς. Διαφωνώ κάθετα στους αποκλεισμούς, διότι όχι μόνο δεν λύνεις το πρόβλημα, το οξύνεις ακόμα περισσότερο. Ξέρετε, είναι αυτά τα λάθη, κυρία Ζανιά, έτσι για να βοηθήσω τη συζήτηση. Ποια είναι, πώς τα ιεραρχείτε, ποια λάθη έγιναν επικοινωνιακού χαρακτήρα, επιστημονικού χαρακτήρα σε ό,τι αφορά τη διάγνωση του προβλήματος και του μηνύματος που έπρεπε να διαχυθεί, ειδικά στη νεολαία? Κοιτάξτε, επειδή η πανδημία είναι ένα δυναμικό φαινόμενο και δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι για τίποτα, στον εμβολιασμό υπήρξε μια απολυτότητα, αν μου επιτρέπετε τη λέξη. Δώσαμε στον κόσμο την ψευδαίσθηση ότι όλα τελείωσαν. Και ξέρετε, αυτό είναι λάθος. Το εμβόλιο είναι ίσως το πιο σημαντικό όπλο που έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή. Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό. Πρέπει να έχουμε αυξημένα τα μέτρα προστασίας. Στη φαρέτρα μας σε λίγο καιρό θα έχουμε φάρμακο από το στόμα, το οποίο θα χρησιμοποιούμε εμείς οι γιατροί στις συγκεκριμένες ευπαθείς ομάδες στις πρώτες μέρες νόσησης, και οι δύο εταιρείες που το παρήγαγαν υπόσχονται μείωση των νοσηλιών σε συντριπτικά ποσοστά. Άρα η επιστήμη είναι σύμμαχος του πολίτη. Εκεί χάθηκε λίγο το νόημα μεταξύ της σχέσης επιστήμονα και πολίτη. Δεν μπορεί δηλαδή εγώ ως επιστήμονας και όλη η επιστημονική κοινότητα να θεωρούμαστε αντίπαλοι των πολιτών. Δουλειά δική μας είναι να πείσουμε τους πολίτες με επιστημονικά επιχειρήματα όμως, κύριε Χωρίτο. Όχι με αποκλεισμούς, όχι με διάφορους επικοινωνιακούς καυγάδες στα δελτία ειδήσεων και στα τηλεοπτικά παράθυρα, όχι με το να κάνουμε τον έξυπνο κάποιες φορές, γιατί λόγω των γνώσεων που έχουμε θεωρούμε τον άλλον, μα δεν ξέρει. Αφού δεν ξέρει, εσύ πρέπει να τον οδηγήσεις στη γνώση. Εσύ πρέπει να τον οδηγήσεις στο να βρει ποιο είναι το όπλο που έχει. Και αλίμονο, εδώ πλέον έχουμε γεγονότα. Ξέρετε, ένα επιχείρημα των ανθρώπων που δεν εμβολιάζονται πλέον, μα λέει, νοσούν και οι εμβολιασμένοι. Ναι, νοσούν. Δεν απέκλεισε ποτέ κανείς αυτό. Το θέμα είναι τι ποσοστά έχεις νόσησης σοβαρής και άλλων επιπλοκών στον εμβολιασμένο και στο μη εμβολιασμένο. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε, κυρία Ζανιά. Ταυτόχρονα, εδόθηκε λανθασμένο μήνυμα τύπου ας εμβολιαστούμε όλοι για να αποκτήσουμε την ελευθερία μας, ο εμβολιασμένος. Δεν συνεπάγεται ότι δεν θα κολλήσει κορονοϊό ή δεν θα το μεταδώσει. Θα νοσήσει πιο ελαφριά, θα είναι σε καλύτερη κατάσταση υγεία του, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι ελεύθερος, μπορεί να πάει όπου θέλει, χωρίς προφυλάξεις, χωρίς... Σας διακόπτω. Και ο αντιγρυπικός εμβολιασμός που κάνουμε χρόνια τώρα, τι σου αποκλείει την νόσηση από τη γρήπη? Αυτό που σου μειώνει ως πιθανότητα. Ξέρετε, τα μαθηματικά, κύριε Χωρίτο, είναι μια τρομερή επιστήμη που η ιατρική τα χρησιμοποιεί πάρα πολύ. Στον πόλεμο με τον COVID έχουμε μαθηματικά. Δηλαδή,
Τι πιθανότητα έχω να νοσήσω όταν εμβολιαστώ και να νοσήσω σοβαρά? Σαφώς μικρότερη. Αυτό πλέον το δείχνουν όλες οι νοσηλίες, αυτά που ζούμε καθημερινά στα ιατρία μας. Ναι, μπορεί να νοσήσει. Ναι, δεχόμαστε τηλέφωνα και από εμβολιασμένους που νοσούν. Στη συντριπτική πλειοψηφία όμως, οι νόσεις είναι στο σπίτι τους. Και ξέρετε κάτι, για τους ανθρώπους που δεν εμβολιάστηκαν, για τους χύψει ο μέγα λόγους, αυτό εγώ δεν το παρεξηγήσω, σας μιλάω ειλικρινά, γιατί και ο φόβος και τα ερωτηματικά και η ανασφάλεια είναι ανθρώπινα συναισθήματα, κύριε Χωρέκο. Και αν υπάρχουν σε μια μερίδα του κόσμου, γιατί δεν πιστεύω ότι όλος ο κόσμος είναι αρνητές, είναι γιατί δεν επικοινωνήθηκε σωστά τα ωφέλη που έχει ο εμβολιασμός. Ξέρετε πόσος κόσμος όταν αναγκάζεται να μπει στην εισαγωγή και τα ζούμε, είναι ιστορίες που ζούμε εμείς καθημερινά στο τηλέφωνο, στα σπίτια μας, μας λένε μακάρι να ήξερα. Και το απόρριτο, το ιατρικό απόρριτο δεν επιτρέπει τη δημοσιοποίηση αυτών των ιστοριών. Κλείνοντας, άρα, κυρία Ζανιά, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο, εσείς ως ειδικός πνευμονολόγος, τι συμβουλή θα δίδατε στους πατρινούς κατ' επέκταση αχαιούς? Είναι μεγάλο το ποσοστό των ανεμβολίαστων. Ακόμα και αυτή την ίστατη ώρα, πριν βρεθούμε στα 10.000 κρούσματα την ημέρα, τι συμβουλή θα δίνατε εσείς? Όποιο ερώτημα έχουν, είτε είναι εμβολιασμένοι είτε είναι ανεμβολιαστοί, να μιλήσουν με τον γιατρό τους. Και να απαιτήσουν, όπως σας λέω το ρήμα, να τους απαντήσει με επιστημονικά επιχειρήματα. Το δεν εμβολιάζομαι γιατί μου το είπε ο γιατρός, δεν το έχω ακούσει και αυτό επιχείρημα, πρέπει, κύριε Χωρίτο, στην ιατρική να εξηγείται. Και να εξηγείται με λεπτομέρεια. Επειδή μπορεί να κοστίσει και μια ανθρώπινη ζωή. Άρα, για μένα, ο πολίτης που δεν έχει να φοβηθεί την πανδημία είναι ο ενημερωμένος πολίτης και είναι ο ενημερωμένος και ο πολίτης ο οποίος έχει λύσει όλους τους φόβους. Κυρία Ζανιά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Έχουμε να λέμε καθοδόν, διότι η πανδημία, το τέταρτο κύμα της πανδημίας, είναι εν εξελίξη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσείς, ευχαριστώ για το βήμα. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην απεργία της εστίασης και αναψυχής των καταστημάτων, την Τρίτη που μας έρχεται, στην οποία συμμετάσχει και ο Εμπορικός Σύλλογος. Άρα το μέτωπο διευρύνεται εναντίον των μέτρων, τα οποία ισχύουν από σήμερα, αλλά τα θεωρούν πάρα πολύ άδικα οι εν λόγω επιχειρηματίες. Κλειστά και τα εμπορικά μαζί με τα καφέ την Τρίτη για τα νέα μέτρα. Στην ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου της Πάτρας αναφέρεται: διανύσαμε ήδη την πρώτη εβδομάδα των νέων αστυνομικής φύσης μέτρων, διασταύρωση στοιχείων καταναλωτών, επίδειξη rapid test και επιστοποιητικού εμβολιασμού για την είσοδο στο κατάστημα. Ζούμε λόγω των μέτρων και σε περίοδο εκπτώσεων σε ρυθμούς μείωσης της καταναλωτικής κίνησης που ξεπερνά το 40%. Γίνεται αντιληπτό ότι κάθε άλλο παρά αναπτυξιακά μπορούν να θεωρηθούν τέτοιου είδους μέτρα που δρούν τιμωρητικά για τις μικρές επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα δεν ευθύνονται για την διασπορά της πανδημίας. Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις αντιμετώπισης της πανδημίας, υπάρχει άλλος τρόπος διαχείρισης της υγείας και της οικονομίας. Εναλλακτικές που έχουμε προτείνει σαν Εμπορικό Σύλλογο στα τελευταία 2 χρόνια και δεν εισακουστήκαμε. Φάνηκε και από τον τρόπο που μεθοδικά δούλεψε η κυβέρνηση σε βάρος της μικρομεσαίας επιχείρησης, ψηφίζοντας νόμους που ουδέ μία σχέση είχαν με την πανδημία και την υπεράσπιση της υγείας των πολιτών από αυτή. Θεωρούμε αδιανόητο τη συνέχιση τη παρούσα κατάσταση τη ζωφερή καθημερινότητα, χωρίς αντίδραση από τον εμπορικό και επιχειρηματικό κόσμο τη χώρα, αλλά και τη πόλη μα. Αποφασίζουμε για την προσεχή 3η 16 Νοεμβρίου 2021 το πρωινό κλείσιμο των εμπορικών καταστημάτων και του συνόλου τη επιχειρηματική δραστηριότητα που εδρεύει στην πόλη τη Πάτρα από το πρωί στι 9 μέχρι τι 2 το μεσημέρι. Καλούμε τους συναδέλφους να μην εξυπηρετήσουν κανένα καταναλωτή, αλλά και να ενημερώσουν μέσω των σελίδων τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα είμαστε κλειστοί και για ποιους λόγους, ώστε να γίνουν και οι πελάτες μας κοινωνοί του προβλήματος. Καλούμε τους συναδέλφους να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση με μαζική συμμετοχή μαζί με τους εργαζομένους τους, ώστε να αποτρέψουμε πιθανό άνοιγμα των πολυεθνικών. Αντιλαμβανόμαστε δε ότι μια τέτοια πρωτοβουλία μας κάνει να χάνουμε μέρος του ελάχιστου καθημερινού εισοδήματός μας, αλλά κανένας αγώνας δεν κερδίθηκε χωρίς να δοθεί ακόμη και με θυσίες. Αντίδραση και από την ΟΕΒΕΣΝΑ, η οποία σημειώνει: τα αποτελέσματα των μέτρων, τα οποία επιβλήθηκαν και εφαρμόζονται από τις 6 Νοεμβρίου συγκεκριμένους κλάδους μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εμπορικά καταστήματα, εστίαση, υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών όπως κομμωτήρια και άλλα, ύστερα από μια εβδομάδα εφαρμογής, επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις και τους φόβους μας για κατακόρυφη πτώση της επισκεψιμότητας και των τζίρων των επιχειρήσεων.
Αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο όπου οι επιχειρήσεις, προερχόμενες από μια μακρά περίοδο οικονομικής δυσπραγίας, καλούνται ταυτοχρόνως να σηκώσουν και το τεράστιο βάρος των ανατιμήσεων σε ηλεκτρική ενέργεια, πρώτες ύλες και άλλα, με αποτέλεσμα να οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια σε κατάσταση οικονομικής ασφυξίας. Η ΟΕΒΕΣΝΑ, αναλογιζόμενη πάντοτε τις κρίσιμες ώρες, τις οποίες βιώνει η χώρα με την κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων και την ασφυκτική πίεση που δέχεται το σύστημα υγείας, στέκεται στο πλευρό των μελών της και στηρίζει την πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση της ΠΟΕΣΕ την Τρίτη, καλώντας τα μέλη της να συμμετάσχουν. Και περνάμε στο πολιτικό ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Στην εκδήλωση που έλαβε χώρα στο ΤΕΕ της Πάτρας για τον Γιώργο Παπανδρέου, έδωσε το παρόν ο πρώην υπουργός ο κύριος Σαχινίδης. Θα μας πει λεπτομέρειες η Μαριλένα Ευαγγελίου. Μαριλένα, τι έγινε? Πλήθος κόσμου στην εν λόγω εκδήλωση. Ο Παπανδρέου άλλωστε έχει πάρα πολλούς υποστηριχτές στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Πες μας επιγραμματικά τι ανέφερε ο κύριος Σαχινίδης. Ο πρώην υπουργός Φίλιππος Σαχινίδης βρέθηκε στην ανοιχτή πολιτική εκδήλωση φίλων και υποστηρικτών της υποψηφιότητας του Γιώργου Παπανδρέου για την ηγεσία του κινήματος αλλαγής που πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΕ Πάτρας. Ο Φίλιππος Σαχινίδης στην ομιλία του, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις μεγάλες κατακτήσεις της Δημοκρατικής Προοδευτικής Παράταξης, οι οποίες αποτελούν την βάση για την ποιοτική ανοικοδόμηση της κοινωνίας απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις του μέλλοντος. Όσον αφορά στην υποψηφιότητα του Γιώργου Παπανδρέου εν ώψη των εσωκομματικών εκλογών, σχολίασε πως η πολιτική του πρόταση είναι πολύ καθαρή, σαφής και απλή, επισημένοντας ότι η υποψηφιότητα του Γιώργου Παπανδρέου είναι η μόνη η οποία μπορεί να διασφαλίσει την βιώσιμη πορεία του κινήματος αλλαγής και της προοδευτικής παράταξης και να διαμορφώσει την επόμενη ημέρα του κινήματος με όρους αποτελεσματικότητας, λογοδοσίας και δημοκρατικής συμμετοχής σε μια νέα πορεία για το κίνημα αλλαγής με τελικό στόχο την ασφαλή διαδρομή των Ελλήνων και της χώρας στη μετάβασή του σε μια νέα εποχή, Δημήτρη. Έτσι ακριβώς, Μαριλένα, παραμένουμε στο πολιτικό ρεπορτάζ και θα δούμε, φεύγουμε από τον Γιώργο Παπανδρέου παρακαλώ από το κοντρόλ και θα δούμε ένα απόσπασμα από την άκρως ενδιαφέρουσα εκπομπή του συναδέλφου Γιώργου Πλή. Αυτή τη φορά χτες, Παρασκευή, είχε τον Νίκο Παπαδημάτο, ο οποίος μίλησε για την προκύπτουσα και ξαφνική κόντρα του με τον βουλευτή Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Ιάσονα Φωτήλα, αλλά μίλησε και για τον ενεργεία δήμαρχο της Πάτρας, τον κύριο Πελετίδη, τον οποίο χαρακτήρισε μονολυθικό και όχι μόνον. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα που αξίζει τον κόπο. Είπα θα ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα. Δεν μπορώ παρά να ξεκινήσω με αυτή την ξαφνική, έτσι όπως προέκυψε, αντιπαράθεση, κόντρα, την υπανάλη με τον βουλευτή Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ιάσονα Φωτήλα. Κύριος Φωτήλας, να θυμίσω στους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτριες που δεν παρακολούθησαν αυτή την αψιμαχία που είχατε μαζί του, βγήκε στην πανηγυρική συνεδρίαση, πρώτη συνεδρίαση της Νέας Νομαρχιακής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και είπε ότι για την Πάτρα, για το Δήμο της Πάτρας, θα πρέπει από τώρα να δούμε τι θα κάνουμε, να αναζητήσουμε ένα νέο πρόσωπο κτλ. Κτλ. Προκειμένου με μοντέλο φαρμάκι, όπως αργότερα εξήγησε, να πάμε να διεκδικήσουμε το Δήμο την επόμενη φορά από τον κύριο Πελετίδη και από όσους άλλους θα είναι υποψήφιοι. Λοιπόν, μία συνεδρίαση κομματική για την εγκατάσταση της καινούργιας Νέας Νομαρχιακής Επιτροπής, που είχε 10.000 άτομα που πήγαν και ψήφισαν, που ήταν πανηγυρικό το κλίμα και που είναι όλοι με έναν χαιρετισμό συμπληρωματικά στην όλη εκδήλωση, έρχεται ο Ιάσονος ο Φωτήλας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, να πει ότι θα ρίξω ένα βοτσαλάκι στη λίμνη και είπε αυτά που είπε να μην τα επαναλαμβάνω. Ναι. Παρουσία μου είναι άστοχο και αγενές σε σχέση με την παρουσία και τη δική μου και εκτός διαδικασίας να τίθεται ένα τέτοιο θέμα που είναι σοβαρό και θα μπει σε συζήτηση σε μια εκδήλωση η οποία έπρεπε να βγούμε όλοι με κλίμα ενότητος και ενθουσιασμού. Άρα λέτε πρώτον ήταν άστοχο και αγενές αυτό που έκανε. Ακριβώς. Γι' αυτό και δεν απάντησα εκείνη την ώρα γιατί δεν ήθελα να χαλάσω το κλίμα αυτό. Και είπα ότι περιμένω και αν σχολιαστεί στον τύπο και δοθεί συνέχεια αυτή η ιστορία, τότε είμαι υποχρεωμένος να αντιδράσω. Τη Δευτέρα βγήκαν δημοσιεύματα που ανέφεραν το γεγονός σαν τοποθέτηση και έπρεπε να βάλω τα πράγματα στη θέση τους. Εξάλλου,
Αυτό δεν σημαίνει σε εμάς και στο χώρο μας πρώτη φορά, κύριε Πλή. Κάθε φορά ορισμένοι, που σε άλλους χώρους τους ονομάζουν γνωστούς άγνωστους, 1-1,5 χρόνο πριν, πάντα πετούσαν βοτσαλάκια ή πετρούλες ή καλαμπόκι στο προσκήνιο για να δουν τι τι ενδιαφέροντα υπάρχουν σε σχέση με τις δημοτικές εκλογές. Mm-hmm. Για να μπορούν και οι ίδιοι mm-hmm. να χαράξουν τη δική τους προσωπική πολιτική συμπεριφορά στις επόμενες εκλογές. Πάντα ο Νίκος Παπαδημάτος τα λέει έξω από τα δόντια, δεν χαρίζεται σε κανέναν και σε καμία των περιπτώσεων. Πάμε τώρα σε δύο άσχημες ειδήσεις με δύο συμπολίτες που έχασαν πρόωρα τη ζωή τους. Θα δούμε ξανά τη συνάδελφο Μαριλένα Ευαγγελίου να μας πει λεπτομέρειες και αρχίζουμε με την περίπτωση του Μεντζέλου Μολοχίτη, πρόσωπο, έναν πατρινό που άπαντες τον γνωρίζουν τόσο για τη μακρά πορεία του στο επιχειρήν όσο και για την παρουσία του στο πατρινό καρναβάλι, διαχρονική και έντονη από τους πολύ γνωστούς πατρινούς καρναβαλιστές. Πες μας, δυστυχώς έφυγε νωρίς. Θλίψη στην Πάτρα, Δημήτρη, καθώς έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών ο γνωστός πατρινός επιχειρηματίας Μεντζέλος Μολοχίτης. Ένας ιδιαίτερα δραστήριος συμπολίτης που είχε διαγράψει μακρά πορεία στο επιχειρήν αλλά και στο πατρινό καρναβάλι. Είχε έντονη παρουσία και στα πολιτικά δρόμενα της πόλης, ενώ εξελέγει μέλος στην δημοτική τοπική οργάνωση Κέντρου Πόλεως στις πρόσφατες εκλογές της Νόδε Αχαΐας. Ο Μεντζέλος Μολοχίτης άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας, Δημήτρη. Έτσι ακριβώς, και πάμε σε μία επίσης θλιβερή είδηση. Αυτή τη φορά έχει να κάνει με 30χρονο από το Μεσολόγγι. Μιλάμε για τον Θανάση Ζωγράφο, γνωστό πρόσωπο στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. Εργαζόταν στο νοσοκομείο της περιοχής. Νέο σοκ, Δημήτρη, στην τοπική κοινωνία του Μεσολογγίου, σε διάστημα λίγων ημερών, προκαλεί η είδηση του θανάτου του 30χρονου Θανάση Ζωγράφου, που νικήθηκε από την επάρατη νόσο. Ο Θανάσης, που εργαζόταν στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, πάλεψε γενναία με το θηρίο και άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο των Αθηνών, όπου νοσηλευόταν. Ήταν γιος του με έντονη κοινωνική και συνδικαλιστική δράση συνταξιούχου του ΟΤΕ, Λάμπρου Ζωγράφου, και της διοικητικής διευθύντριας του νοσοκομείου Μεσολογγίου, Μαρίας Κούστα. Η κηδεία του θα γίνει αύριο, Κυριακή 14 Νοεμβρίου, στις 11.30 π.Μ. στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Μεσολογγίου, Δημήτρη. Μαριλένα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι, και περνάμε στις αθλητικές ειδήσεις της ημέρας. Μη χάσετε το πατρινόραμα που κυκλοφορεί από την 1η Οκτωβρίου με 212 σελίδες στα περίπτερα όλης της χώρας. Λεχ Βαλέσα. Οι ιδεολογίες έχουν τελειώσει. Μιλούν ακόμα Νατάσα Θεοδωρίδου, Κώστας Χατζής, Στέφανος Λινέος, Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, Ιουλίτα Ηλιοπούλου, Γρηγόρης Βαλτινός, Μανώλης Μητσιάς, Ευρυπίδης Στυλιανίδης, Πάνος Κουρλέτης και ο γέρον Νεκτάριος Μουλατσιώτης. Και δώρο για όλους τους αναγνώστες το βιβλίο του Δημοσθένη Δαβέτα «Εγώ, ο Μέγας Αλεξανδρός». Στο Πατρινόραμα Οκτωβρίου. Προειδέασα, αθλητικές ειδήσεις.
που σημαίνει η Χριστίνα Βάγκαλη. Καλησπέρα, Χριστίνα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Θα μας πεις όλες τις αθλητικές ειδήσεις της ημέρας και θα ξεκινήσεις φυσικά από τη μεγάλη νίκη του Προμηθέα στη Νίκαια εναντίον του Ιωνικού. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τον Προμηθέα. Εύκολη αποδείχθηκε η έξοδος του Προμηθέα στην έδρα του Ιωνικού με τους Πατρινούς να επικρατούν άνετα με σκορ 65-88. Η ομάδα του Ηλία Ζουρού κυριάρχησε στο παρκέ του κλειστού του Πλάτωνα και επιστρέφει στην Πάτρα με την πέμπτη της φετινή νίκη στις αποσκευές της, την οποία εξασφάλισε ξεκούραστα. Ο Ιωνικός ήταν φιλότιμος και μαχητικός, αλλά το περιορισμένο rotation του στέρισε τη δυνατότητα να διεκδικήσει κάτι πιο χειροπιαστό στο μάτς. Να πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο, στη Γάμα Εθνική και συγκεκριμένα στην Παναχαϊκή. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας για τον εντός έδρας αγώνα της πέμπτης αγωνιστικής του τέταρτου ομίλου της Γάμα Εθνικής με τον Ανταγαστούνης αύριο στις 3. Ο Ζέλικο Κάλετζης, μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης που πραγματοποιήθηκε στην Αγιά, ανακοίνωσε αποστολή που αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές: Αθανασόπουλος, Μπαμπούνης, Κιβελίδης, Στεργίδης, Πολίτης, Καρακλάιτς, Γούλας, Σελινιωτάκης, Στασινόπουλος, Κατσής, Αλεξόπουλος, Μικελάτος, Λιμάτσι, Λούσκος, Κόκας, Παπαχρονόπουλος, Τεγούσης, Μπουρλάκης, Κωνσταντακόπουλος, Σμίλτος και Χαντί. Να πούμε ότι η Παναχαϊκή για τον αυριανό αγώνα, όπως είπαμε και στα προηγούμενα δελτία, έχει κάνει μειώσεις στα εισιτήρια, 5 ευρώ στη σκεπαστή, και οι γυναίκες, οι φοιτητές και τα παιδιά κάτω των 15 ετών δωρεάν. Και πάμε τώρα στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας, στο τοπικό ποδόσφαιρο στην Α κατηγορία και στην 8η αγωνιστική. Πάμε να δούμε τις κάρτες. Στον πρώτο όμιλο, Αστέρας του Καλαίκου, Αχαιός Αραβαλίου, ο αγώνας αναβλήθηκε. Λιμνοχώρη Πανμοβριακός Ριόλου 1-1. Ίκαρος Πετροτού Αχαϊκή 0-4. Πάμε και στο δεύτερο όμιλο. Πήγασος από Αρώη 3-1. Ατρόμητος Πατρών Εθνικός Πατρών 2-0. Στον τρίτο όμιλο, Νίκη Προαστίου Κεραυνός Αγίου Βασιλείου 0-0. Εγύρα Κράτα Πατρών 2-2, Δαβουρλής Κάπα 92, Καλάβρητα 0-0, Άνω Καστρίτσι, Αναγέννηση Ψαθοπύργου 1-1, τα σημερινά παιχνίδια της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας. Και να τελειώσουμε με την υδατοσφαίριση. Επικίνδυνη αποστολή στοιχείο έχει αύριο η ΝΕΠ στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής του φετινού πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής Αντρών του Πόλο. Συγκεκριμένα η ομάδα του Μιχάλη Ξανθόπουλου θα παίξει με αντίπαλο τον Πέκε Βροντάδου με στόχο την κατάκτηση της νίκης. Η αποστολή της ΝΕΠ θα αναχωρήσει αυθημερών για τυχείο με πτήση από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με τον Μιχάλη Ξανθόπουλο να ευχαριστεί τη διοίκηση του Πατρινού Συλλόγου και μεταξύ άλλων να λέει: θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση της ΝΕΠ που υποβάλλεται σε αυτό το έξοδο για να πάμε ξεκούραστη στοιχείο. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό για μας και δείχνει πόσο πολύ στηρίζει η διοίκηση την ομάδα, τελειώνει ο κύριος Ξανθόπουλος τις δηλώσεις του. Αυτά από μένα σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, Χριστίνα Βάγκαλη. Ένα όμορφο Σαββατόβραδο. Εμείς ευχαριστούμε, κυρίες και κύριοι. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Super B. Καλή σας νύχτα. We'll be right back.